Από εδώ και πρόκειται πρέπει να ξαναμιλήσω. Αχ, Γιάννη μου. Δεν πρέπει να ξαναμιλήσω. Μας έχει Πάμε για διάλειμμα βέβαια. Μήνες. Αλλά είναι υπέροχες και συγκλονιστικές στιγμές που ζω απόψε εδώ. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Βέβαια, μετά τις διαφημίσεις θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια παραγγελία στο Γιάννη, έτσι. Θα μου κάνεις τη χάρη. Θα είδω, μάμα, μπορείς. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι μπορείς. Θανάση Κορδαλού θα σου ζητήσω. Εννοώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Η κυρία Κέτη Κορδαλού επανέρχεται. Και μου λέει, μίλησα εγώ προσωπικά στο τηλέφωνο, ότι είναι η πρώτη εκπομπή που βλέπει μετά το θάνατο του Θανάση του Σκορδαλού. Και μάλιστα λέει, ευχαριστώ αυτούς που με πήραν από το Ρέθυμνο και μου είπαν να δω το Γιάννη. Είναι κατασυγκινημένη. Μάλιστα μου είπε ότι η μουσική που παίζεις είναι το κάτι άλλο. Μου είπε επίσης να σου πω ότι όλο το παρουσιαστικό σου, η θέση της λύρας, το πιάσιμο της λύρας, του δοξαριού και το πόδι σου τις φέρνουν στο μυαλό της το Θανάση του Σκορδαλό. Εάν τα έλεγε οποιοδήποτε άλλος, δεν θα τα έλεγα απόψε, αλλά επειδή ήταν επιθυμία της να σου μεταφέρω την αγάπη της και τη συγκίνησή της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους που πήρανε. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, η επιθυμία μου, μόνο εκείνος που αγαπά. Έχεις κανένα πρόβλημα? Και στη συνέχεια παίξω ό,τι θες. Στον ίδιο δρόμο. Θα ακούσω το μόνο εκείνος που αγαπάει.